Γεια σας, Παρασκευή 1η Ιουνίου από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών. Είμαι στην παλιά 567, στην οποία βλέπω ότι οι εργασίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και χτίζεται η πόλη που έχει χτιστεί από την άλλη μεριά. Καλούπια, σίδερα, ξύλα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Καλά μπάνια, να πάρουμε δυνάμεις για να είμαστε έτοιμοι για τη νέα χρονιά, η οποία προμηνύεται, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται και στο γήπεδο. Ένα ωραίο τρυπάτο εδώ πέρα, το οποίο είναι και σωληνάτο, φαίνεται και σωλήνα, δίνει τη λύση. Ωραία, εδώ πέρα ο γερανός ο Δήμητρο Τσικρίνσκι κάτι κατεβάζει, μια χαρά, και προχωράω. Να και ο χώρος από μια άλλη οπτική γωνία, έτσι, και πάμε να δούμε τι γίνεται και παραπέρα. Λοιπόν, παλιά σκεπαστή, και βλέπω εδώ πέρα ότι συνεχίζουμε δυναμικά, έτσι. Να αφιερώσω στην Ξάνθη, στο φίλο, μια δυναμική παρουσία της ΑΕΚΑΡΑΣ εκεί πέρα και μια πάρα πολύ ωραία πόλη με φοβερό καρναβάλι, έτσι. Όποτε παίζουμε στην Ξάνθη πάντα έχουμε πολύ λαό, έτσι. Λοιπόν, για πάμε γερά. Λοιπόν, στη σκάφη που θα γίνει πυλώνας εδώ πέρα πρέπει να έχουν ρίξει μπετό, έτσι, θέλω να πιστεύω δηλαδή, έτσι το βλέπω τώρα με τον ήλιο. Λοιπόν, και εδώ βλέπω, αυξανόμαστε και πληθαίνουμε, βλέπω τα μπετοφόρμ, ωραία μια χαρά, και στο βάθος φτιάχνουν τα ξύλα ώστε να γίνει όπως είναι από εδώ. Λοιπόν, προχωράμε. Μια χαρά. Ωραία, εδώ σε αυτό το σημείο δεν βλέπω κάποια κινητικότητα και πάμε να δούμε τι γίνεται στην παλιά 18. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει μια άτυπη και τυπική κατάληψη του χώρου των σκουπιδιών εκεί στα Κάγκελα. Να δούμε τώρα πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος, έτσι. Λοιπόν, για να τα δούμε από κοντά αυτά, πάμε. Λοιπόν, τρυπάτο ωραίο, έτσι, προχωράμε εδώ πέρα πάνω και όλα καλά. Στην παλιά 18 βλέπω μπλε καπελάκηδες οι οποίοι ρίχνουν τα σίδερα και προχωράει το χτίσμα προς τα εδώ πέρα. Έχουμε δει και τους κερκιδοφόρους από την άλλη μεριά, από εδώ δεν φαίνονται, και προχωράω. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά εδώ πέρα, ξύλα, στηρίγματα, παραστηρίγματα και όλα καλά. Λοιπόν, εκεί βλέπω στο βάθος συνεχίζει κι άλλος όροφος, μια χαρά, ωραία, έτσι, καλούπια. Και προχωράμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα στον πυλώνα ότι κάτι κόβουνε κάπου τα σίδερα και τα λοιπά. Συνεχίζουμε κανονικά. Λοιπόν, και στο βάθος η μεγάλη εξέδρα, η κεντρική πρώην των επισήμων, συνεχίζεται κανονικά. Οι κερκιδοφόροι στο κάτω μέρος έχουν φανεί κανονικά και πιο πέρα έχω δείξει ότι υπάρχουν τα καλούπια τα οποία θα πέσει εκεί πέρα μπετό και θα γίνουν κανονικά και αυτοί οι κερκυροφόροι θα γίνουν. Όπου, τι κόλπο είναι αυτό. Βλέπω ότι ο Αντρές Σιμώες αυτή τη στιγμή κατεβάζει ένα τραπέζι. Δεν πιστεύω να φέρει εδώ πέρα τίποτα, να έχουμε κανένα φαγητό. Για κάτσε να το δω καλά. Λοιπόν, να δω το τραπέζι, πάει κάτω. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Και δεν είναι ρωτώντα, πως έχουμε κανένα τραπέζι. Λοιπόν, να δούμε και εδώ πέρα από μια άλλη οπτική γωνία την εξέδρα, τους κερκιδοφόρους, μια χαρά. Και να δούμε και το
την παλιά θύρα 21, στην οποία συνεχίζουμε και παίρνουμε ύψος και γίνονται οι εργασίες. Μια χαρά. Βλέπω στο κάτω μέρος έχουν ψηλοφύγει τα σίδερα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ο σταθμός των σκουπιδιών, ο οποίος είναι ανενεργός. Κάτι γράφει εκεί πέρα να φύγετε, δεν μπορώ να διαβάσω αυτά. Μια χαρά. Και έχουμε συμβολική και κανονική κατάληψη στο μέρος, ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος. Εδώ βλέπω το χώρο λίγο απεριποίητο. Σε λίγο καιρό όλα αυτά θα αλλάξουν. Όταν θα φτάσω μπροστά από την πόρτα στην οποία ανοίξανε και βάλανε τσίγκο, έτσι, θα σε βάλω στο τέλος του βίντεο μια φωτογραφία η οποία δείχνει ότι μπροστά από εδώ υπήρχε ένα δέντρο το οποίο κόπηκε. Αντιθέτως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα του γάλακτος. Μήπως ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει δέντρο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται από την άλλη μεριά, αφού κάνω την καθιερωμένη βόλτα στο Άλσος. Από εδώ είναι το ωραίο Άλσος. Έτσι, μια χαρά. Και είναι μια βόλτα αναζωογονητική όπως πρέπει. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτό το κόλπο εδώ πέρα, Μικελάντζελο, Φανς Γιαννιτσά. Φανς τώρα, καλά, εντάξει, μην το παρά. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε Γιώργο και Μιχάλη, Original Θεσσαλονίκης. Μια χαρά. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι λέει «Έλα ρε Μιχάλη πρωταθλητή». Όλοι είμαστε πρωταθλητές. Λοιπόν, προσοχή, κενό πίσω από την περίφραξη. Αυτό θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα, γιατί είναι κατηφορικό εδώ πέρα το μέρος, για όποιον ξέρει και έρχεται. Και προσοχή, μήπως γίνει κανένα κόλπο και φύγει το τσίγκος, γιατί βρίσκεται στο κενό. Αντιμέτωπος με τον τερματοφύλακα. Αλλά εκεί δεν πάει για γκολ, πέφτει κάτω. Λοιπόν, προσέξτε, προσέξτε. Original Λευκοσία Club. Μια χαρά τα παιδιά. Τις έχω γνωρίσει κιόλας. Εδώ βλέπω τι κόλπο είναι αυτό εδώ. Νάξος έπρεπε να λέει. Κάποιος το έσκησε. Τι να πω τώρα. Έτσι. Κάποιες περιορισμένες εργασίες εδώ πέρα στον πυλώνα που έχω ονομάσει Κωνσταντίνος Πανούδης, με 2-3 μπλε καπελάκιδες. Λοιπόν, και κυρίως επάνω εδώ στην παλιά θύρα 21, στην οποία γίνεται μία, έτσι, όχι αυτή τη στιγμή βέβαια, γενικά γίνεται μία πάρα πολύ δυνατή δουλειά, ώστε να προχωρήσει και να έρθουν οι εξέδρες όπως έχουν πει σε περίπου ένα μήνα. Λοιπόν, και βλέπω και τον Μαρίνο Ζουνίδη, κοιτάει για καμιά μεταγραφή, κοιτάει τι γίνεται από εδώ από εκεί. Έχει πάρα πολλά σίδερα εκεί πέρα. Να, νέοι παίχτες είναι αυτοί εκεί πέρα. Τι κόλπο είναι αυτό. Πάντως εκείνος εκεί από το, ούτε θυμάμαι πως λέγεται, από την Κρήτη, εκείνος εκεί που ήταν στη Β' Εθνική κτλ. Όχι κίτρινα, ούτε πορτοκαλί δεν πρέπει να φοράει. Τέλος πάντων, να στο χειριστεί η διοίκηση, δεν θέλω να πω. Αλλά με αυτά τα αποξιωτικά που λέει για την ομάδα μας, έτσι. Τι να πω, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Προχωράμε γερά. Έτσι, ντάλα μεσημέρι. Χαμός, αλλά οι δουλειές συνεχίζονται ντάλα. Ντάλα και δουλειές. Λοιπόν, ωραία. Ελπίζω το θέμα με το σταθμό των σκουπιδιών να τελειώσει γρήγορα, ώστε να γκρεμιστεί το αυθαίρετο που είναι εδώ πέρα και να προχωρήσουμε σε νέα εποχή. Λοιπόν, εδώ βλέπω και σίδερα φυλακής. Λευτεριά στο Άλσος. Λοιπόν, πάμε. Βλέπω εδώ πέρα Αϊκόσχο και Μικελάντζελο. Ίσον ιστορία, σας ευχαριστούμε, είστε μεγάλα αλάνια. Εντάξει, μια χαρά παιδιά είμαστε. Για πάμε γερά. Και για την Original Παραδείσου, ο Πανάγος, ναι, Στράκ 21, είσαι πάντα μαζί μας. Έτσι θέλω. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο με την παλιά θύρα 18. Και γερά. Μια ζωή ΑΕΚ, τα λέμε.
Εδώ χτυπάει η καρδιά σου.